Σε αυτήν εδώ την περιοχή το 1972 πραγματοποιήθηκαν τα γυρίσματα της ταινίας Σουλιώτες με πρωταγωνιστές την Κάτια Δανδουλάκη και τον Χρήστο Πολίτη. Τότε στην κοινωνία του χωριού Δαφείων υπήρχε ένα βρασμός. Όλοι, μικροί και μεγάλοι, ήταν πέριξ του βουνού Παρθένη για να παρακολουθήσουν τα γυρίσματα της επικής αυτής ταινίας που την παρακολουθούμε μέχρι και σήμερα. Πολλά γυρίσματα έχουν πραγματοποιηθεί στο Μετόχι Αγίων Εναργύρων, στην Αγία Παρασκευή και στην Πέτρα Λέσβου. Ας δούμε τι μας είπαν για τις ημέρες των γυρισμάτων ο κύριος Νίκος Μαμουρίδης και η κυρία Μέλβον Ανίδη. Τι θυμάστε από αυτή την ταινία? Θυμάμαστε αρκετά πράγματα, αν και ήμουν εγώ 9 χρονών. Θυμάμαι τους ηθοποιούς, θυμάμαι ότι ζητούσαν κομπάρσους να συμμετέχουν στην ταινία. Το χωριό προσφέρθηκε με μεγάλη χαρά. Θυμάμαι την Δανδουλάκη που ήταν γύρω στα 17 με 18 χρονών, τον Πολίτη. Χωριανοί που είχαν τηθεί με παραδοσιακές στολές. Χρειαζόντουσαν ένα μικρό παιδί να συμμετάσχει στη ταινία. Το που ήταν χωριανό μας. Που ήταν χωριανό μας. Την κυρία Δανδουλάκη ήταν πολύ μικρή και όταν πεινούσε την παίρναμε στα σπίτια μας, γιατί το δικό μου το σπίτι είναι κοντά στην τοποθεσία που γυρίστηκε η μάχη. Να τις τηγανίζουμε πατατούλες, αυγά, να την ταΐζουμε. Ήταν πολύ φιλική μαζί μας. Σχεδόν μέχρι που να τελειώσει η ταινία, καθημερινά την παίρναμε στο σπίτι μας και την απολαμβάναμε. Τη θυμόμαστε μέχρι τώρα και την αγαπάμε. Και η περίοδος αυτή ήταν πάρα πολύ ευχάριστη για μας. Όλο το χωριό ήταν ξεσηκωμένο τότε? Όλο το χωριό ήταν πάνω στο βουνό Παρθένη, ακριβώς στην τοποθεσία Πλακούρα. Η ελευθερία μας είναι ακριβή! Όλοι μαζί μου, παλικάρια! Τώρα είναι η ώρα να σώσουμε το Σούλι. Ελευθερία ή θάνατος! Αρκετές σκηνές δεν γυρίστηκαν μόνο στον Παρθένη φυσικά και σε άλλα σημεία όπως... Όπως στην περιοχή Μετόχι, στο Αγίος Αργύρος. Εκεί έγινε ο γάμος. Ο γάμος. Σαν αύριο. Δεν πήγαμε σε όλα τα μέρη, yeah. Γυρίστηκαν σε πολλές τοποθεσίες. Στο γάμο είχαν πάει και στη μάχη που έγινε εδώ πάνω. Στους Αγίους Εναργύρους, στην τοποθεσία Μετόχι. Ναι. Βέβαια, η μάχη δεν ήταν οι ιδιώτες μόνο, συμμετείχαν και πολλοί κομπάρσοι, οι οποίοι ήταν άλλοι Τούρκοι και άλλοι Έλληνες. Αλλά πιο πολύ θυμόμαστε τον κύριο Νίκο του Βαλασάρα που ήταν ψηλός και γεροδεμένος και φώναζε το Γιούργια. Σας έχω φέρει ακριβώς στο σημείο που έχει γυριστεί η ταινία πριν από πολλά χρόνια. Και εδώ, σε αυτό το σημείο εδώ έγινε η σύγκρουση μεταξύ τους και εμείς όλοι γύρω φωνάζαμε και χειροκροτούσαμε.